Ιερόθεος, ελέω Θεού Επίσκοπος και Μητροπολίτης, της Θεοσώστου Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Προς τους κληρικούς και λαϊκούς της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Αγαπητοί αδελφοί, η γέννηση του Υιού και Λόγου του Θεού ως ανθρώπου, δηλαδή η ενανθρώπιση Του, δεν είναι απλώς ένα γεγονός που προξένησε μεγάλη χαρά σε όλους, αλλά είναι ένα γεγονός που δημιούργησε μια νέα κατάσταση στον κόσμο, όχι με τα όπλα και την βία, αλλά με την θεότητά Του. Έτσι, η ανθρωπότητα χωρίστηκε σε προ Χριστού και μετά Χριστόν, όχι μόνο χρονικά, αλλά και πνευματικά. Ο ίδιος ο Χριστός, προς το τέλος της επίγειας δράσεώς Του, λίγο πριν τα πάθη, τον Σταυρό και την Ανάστασή Του, προσδιορίσε το έργο Του και την αποστολή Του. Είπε στους ακροατές Του, «Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην, και τι θέλω ή ήδη ανήφθη». Δηλαδή, εγώ λέγει ο Χριστός, ήλθα να βάλω φωτιά στη γη και τι άλλο περισσότερο θέλω αφού αυτή η φωτιά έχει ανάψει. Ο λόγος αυτός προσδιορίζεται και από εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος «Και γάρ ο Θεός ημών πυρ καταναλίσκον», δηλαδή ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει. Οι πατέρες της Εκκλησίας που ερμηνεύουν αυτό το καταπληκτικό χωρίο δίνουν πολλές ερμηνευτικές εξηγήσεις που είναι όλες σημαντικές. Επιλέγω για την παρούσα περίπτωση ένα χωρίο του Ιερού Χρυσοστόμου που λέγει στους ακροατές του ότι αυτό το πυρ που έφερε ο Χριστός στη γη διανέστησε ψυχάς και εθέρμανε. Και το ίδιο το πυρ είναι καταβεβλημένον και καιόμενον εν τες μετέρες ψυχές. Αυτό πραγματοποιήθηκε πρώτα στους μαθητές του, οι οποίοι θερμάνθηκαν από τον Χριστό και τον ακολούθησαν και αργότερα έλαβαν το πυρ του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και άναψαν ως λαμπάδες, φωτίζοντας όλον τον κόσμο. Αυτό το πυρ θερμαίνει και φωτίζει τις καρδιές όλων όσοι τον αγάπησαν διαμέσου των αιώνων, τον ακολουθούν και θυσιάζονται γι' αυτόν. Ο Μέγας Αθανάσιος, ερμηνεύοντας τον λόγον αυτό του Χριστού, γράφει ότι ενώ ήμασταν απεψυγμένοι από την αμαρτία, ο Σωτήρ αναζωπήρωσε την ψυχή μας σε προθυμία παντός αγαθού με την μέθεξη του Αγίου Πνεύματος που είναι νοητό πυρ και έτσι όσοι αξιωθήκαμε της Θείας Χάριτος γίναμε ζωντανοί ως προς το Πνεύμα. Επεκτείνοντας αυτόν τον λόγο μπορούμε να πούμε ότι ο Χριστός με την ενανθρώπισή Του δεν ήλθε απλώς να φέρει κάποια άλλη θρησκεία που να λειτουργεί παράλληλα με τις υπάρχουσες τότε θρησκείες ή τις θρησκείες που θα εμφανίζονταν στη συνέχεια, αλλά ήλθε να ανατρέψει τα πάντα, όχι μόνο να φωτίσει τους ανθρώπους, αλλά και να κατακαύσει το παλαιό, το σάπιο, το μολυσμένο. Ξέρουμε ότι το φως έχει δύο ιδιότητες. Η πρώτη είναι η φωτιστική. Η δεύτερη είναι η καυστική ιδιότητα. Διότι φωτίζει αυτό που επιδέχεται φωτισμό και καίει αυτό που δεν αντέχει στο φως, δηλαδή το χορτάρι, την καλάμη, το παλαιό, το σάπιο. Έτσι ο Χριστός ήλθε να καύσει την γη από τα είδωλα, τις φιλοσοφίες, τα άδικα κοινωνικά συστήματα και να φωτίζει τον κόσμο
να προσφέρει την αλήθεια, την δικαιοσύνη, την αγάπη. Ο Χριστός με την ενανθρώπισή Του δεν συντήρησε απλώς το παλαιό, αλλά δημιούργησε κάτι καινούριο. Δεν έκανε κάποια άλλη θρησκεία, αλλά έκανε τον κόσμο εκκλησία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ θρησκείας και εκκλησίας. Αυτές τις ημέρες, με το απολυτίκιο των Χριστουγέννων, ανυμνούμε τον Χριστό ως ήλιο της δικαιοσύνης. Αυτήν την έννοια χρησιμοποίησε ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής για να πει ότι ο Θεός είναι ήλιος της δικαιοσύνης, σκορπώντας σε όλους τις ακτίνες της αγιότητάς Του. Η κάθε ψυχή του ανθρώπου γίνεται κατά την γνώμη ή κυρός κερί ως φιλόθεος ή πυλός ως φιλόηλος. Και στη συνέχεια εξηγεί ότι όπως ο πυλός, σύμφωνα με τη φύση του, ξηραίνεται από τον ήλιο και το κερί κατά την φύση του μαλακώνει, έτσι συμβαίνει σε κάθε ψυχή. Όταν η ψυχή κάποιου αγαπά την ύλη και τον κόσμο, τότε ως πυλός, ακούγοντας τις νουθεσίες του Θεού και αντιδρώντας με το φρόνημα, σκληραίνεται και καταστρέφεται. Όταν όμως αγαπά τον Θεό, τότε σαν κερί που είναι, μαλακώνει και με την εισδοχή των σημείων και των τύπων γίνεται πνευματικό κατοικητήριο του Θεού. Ο Χριστός είναι πύρν που φωτίζει τους ανθρώπους και τους καίει ανάλογα με την εσωτερική τους κατάσταση, ανάλογα με την γνώμη τους, γιατί ο Θεός δεν καταστρέφει το γνωμικό θέλημα των ανθρώπων. Μπορεί όμως το γνωμικό θέλημα με την διάθεση του ανθρώπου και την ενέργεια του Θεού να γίνει φυσικό θέλημα και να στρέφεται προς τον Θεό. Με αυτή την έννοια πρέπει να δούμε και τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του βαπτιστού του Χριστού, ο οποίος λέγει «Εγώ σας βαπτίζω με νερό και το βάπτισμά μου είναι βάπτισμα μετανοίας. Αυτός όμως, ο Χριστός, που έρχεται ύστερα από μένα, είναι πιο ισχυρός και δεν είμαι άξιος ούτε τα υποδήματά του να κρατήσω. Αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και πυρ». Εμείς οι χριστιανοί είμαστε βαπτισμένοι με νερό και με πυρ και με το βάπτισμα του ύδατος και με το βάπτισμα του πνεύματος, όπως διδάσκει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Όλα αυτά σημαίνουν ότι με την ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού άναψε στη γη ένα πνευματικό και άειλο πυρ. Ο Χριστός είναι το φως, ο ήλιος, το πυρ που φωτίζει τους ανθρώπους και τους καίει. Φωτίζει αυτούς που τον αγαπούν και καίει αυτούς που δεν έχουν τις ορθές προϋποθέσεις να τον δουν. Άλλοι αγαπούν τον Θεό και θυσιάζονται γι' Αυτόν και άλλοι τον μισούν και καταστρέφονται, καίγονται. Πρέπει να συμμετέχουμε στην μέθεξη της φωτιστικής ιδιότητος του ηλίου της δικαιοσύνης. Η καρδιά μας να φλεχθεί από αγάπη γι' Αυτόν, να είμαστε πνευματικές λαμπάδες που θα ανάψουμε από το πυρ της θεότητος και στη συνέχεια θα φωτίζουμε τα σκότη που υπάρχουν γύρω μας. Εύχομαι ο Χριστός να θερμάνει την καρδιά μας με το φως Του. Χρόνια πολλά, με θερμές πατρικές ευχές, ο Μητροπολίτης, ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος.